Καλώ ορίσατε ένα βίντεο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Τέρπι Ονείο, τον νικητή του Τέρπι. Ε, ήταν η ομόνια σε έναν Τέρπι που τσιά τρία αποτελέσματα ήταν ανοιχτά κάθο σε αντέρπιον Τέρπι Το παιχνίδι ήταν έτσι ιδιαίτερο με βαρκετέ κάρτε. Τα λέω σε ένα προηγούμενο μου βίντεο. Ε, θα, θα, δεν θα σταθώ ιδιαίτερα. Ε, το παιχνίδι θα μπορούσε να έχει μια εντελώ διαφορετική ντροπή από τη φάση του εφρέμου που έχασε το πέλτι. Ε, το από έλεγαν καλύτερα στο πρώτο δεκάλεπτο, μετά η ομόνια πέτυχε τον κόλ. Από, η αποβολή του Μπασιρού λίγο τραβημένη αλλά προσπερνώ το. Ε, το δεύτερο κόλ της ομόνιας με το Σίμιτς. Τσαμε να προηγήσει 2-0 ε, μπαιρνάντι στο Ταμποέλ με αριθμητικό μειονέκτημα ε, κάνει έτσι έναν ένα boost ομάδας της Ομόνιας είχε ένα απάντηση με τα άμεσα με τον Εφρέμ, επίστευτο φάουλ. Ο Εφρέμ είναι ένας παίχτης κλάσης, έχει... Το, το πόδι του είναι έτσι γλυκή. Η μάπη παπά είναι γλυκά και στα δίχτυα, πάντα βάλει έτσι πολλά μορφαν γκολ. Συγχαρητήρα στον Εφρέμ για το ρεκόρ που, που κατέχει. Ε, πάμε στο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που γενικά ε, το Αποέλ είχε ε, την κατοχή δεν κάνω λάθο. Είχε περισσότερα shoot. Η ομόνια ήταν πιο αποτελεσματική. Θεωρώ ότι ε, ήταν πιο θκευασμένο ο Αυγουστή στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και πλέον η ομόνια προχωρά ε, με να μια αυτοεπίθεση που πήρε ο ε, στον τέρπι. Σημαντικέ απουσίε ο Μπασίρου και ο Σίμιτς, σίμιτς. Ε, ήταν μια εβδομάδα η προηγούμενη που πέρασε, οι προηγούμενε εβδομάδε, δύο έτσι δύσκολε. Αποκλεισμό που του Δανού, για ε, η Ομόνια, αποκλεισμό που του Βέλγου για το Αποέλ. Και ο νικητή, ο χαμένο, ο νικητή παίρνει μια ανώθηση. Ο χαμένο, ε, δεν θεωρώ ότι αυξάνεται η πίεση τόσο πολύ στο Αποέλ όσο θα. Αυξανόταν αν έχανεν, πιο εντός του Ιππέδου. δηλαδή ε, το 3 ε, ήταν κακή και να θα το είχατε κάνει γιατί δεν θα το Αυτό είναι το βίντεο Πετε μου στα comments, σε δική σας σα πω, τι θα θα